Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το αναλυτικό δελτίο καιρού εδώ από το YouTube του weather2umbrella.com. Είμαι ο Σάκης Αρναούτογλου, στη συνεργασία με το seleo.gr. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για τις επόμενες ώρες και ημέρες. Βλέπουμε ότι το Σάββατο, θα δούμε σε λίγο, ότι ο καιρός θα είναι πάρα πολύ καλύτερος από τις προηγούμενες ημέρες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Βλέπετε τις συννεφιές όμως στα βόρεια ανατολικά. Εκεί θα είναι λίγο πιο πυκνέ στον Εύρο, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, το πρώτο μισό του Σαββάτου. Αλλά μέσα στην ημέρα θα κυριαρχήσει η ηλιοφάνεια, αρκετά καλή διάρκεια και ορατότητα στι περισσότερε περιοχέ, με λίγε συννεφιέ προ το βράδυ στα δυτικά. Εκμεταλλευτείτε το Σάββατο για οποιοδήποτε εξωτερική δραστηριότητα και εργασία. Από πλευρά βροχών, μόνο νωρί το πρωί εκεί που είχαμε κάποια ανοιχτά γαλάζια χρώματα, υπάρχει πιθανότητα να ψυχαλίσει και να βρέξει τοπικά. Αλλά βλέπετε μέσα στην ημέρα ο χάρτη καθαρίζει από άκρη σε άκρη στην επικράτεια και αυτό σημαίνει καλοκαιρία για μία ακόμη φορά. Καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββάτου σε όλη την Ελλάδα. Όσον αφορά τώρα στους ανέμους, αυτοί θα παραμείνουν γενικά από βόρειες διευθύνσεις στα ανατολικά, νοτιοανατολικά, ίσως φτάνουν τα 6 με 7 πρόσκαιρα στη Ρόδο, στο Καστελόριζος και στα 8 μποφόρ. Πιο ανατολική θα είναι στο Ιόνιο, γύρω στα 4 με 5 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία σε χαμηλά επίπεδα το πρωί δεν αποκλείεται να κατέβει και τους μείον 6 βαθμούς στα ορεινά, γύρω στο 0 στην υπόλοιπα Παιδινά και όχι κάτω από 2 με 9 βαθμούς, ως και 10 στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι του Σαββάτου θα έλεγαν ότι θα μαλακώσει ο καιρός στην σκιά, θα τσιμπάει λίγο, αλλά στον ήλιο θα έχει κάποια ζέστη, με τον υδράγυρο να αγγίζει και τους 16 με 17 βαθμούς κατά τόπους, στα περιοδικά, κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Πάρα πολύ καλός ο καιρός και στην Αττική, ήδη από το πρωί η μέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια, αρκετά καλή διάρκεια και ορατότητα, με πολύ λίγα σύννεφα και αν θα σχηματιστούν στους ορεινούς όγκους, ασθενείς ανέμους, γενικά από νότιες διευθύνσεις μετά το μεσημέρι και η θερμοκρασία στους 4 βαθμούς το πρωί, 3 με 4 έως και 14 με 15 βαθμούς αργά το μεσημέρι, το 15 τοπικά. Για τη Θεσσαλονίκη επίσης ο καιρός αναμένεται να είναι καλός κατά τη διάρκεια του Σαββάτου. Ήδη από την αρχή της ημέρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, μέσα στην ημέρα θα υπάρξουν λίγα σύννεφάκια και αυτά κυρίως στις ορεινότερες περιοχές το μεσημέρι. Και έτσι θα τελειώσει η μέρα με ασθενείς γενικά ανέμους, θερμοκρασία γύρω στο 0 το πρωί με 13 και 14 βαθμούς αργά το μεσημέρι. Και στην Πάτρα ο καιρός αναμένεται να είναι πάρα πολύ καλός. Και εδώ το ξεκίνημα με ηλιοφάνεια, αρκετά πολύ καλή διάβγεια και ορατότητα. Μέσα στην ημέρα θα κυριαρχήσει η ηλιοφάνεια με πολύ λίγα συννεφάκια και άνα θα σχηματιστούν και εδώ στους ορεινούς όγκους. Η άνεμη θα είναι γενικά ασθενής και η θερμοκρασία γύρω στους 4 με 5 βαθμούς το πρωί. Θα ανέλθει ο υδράγυρος και στους 14 με 15 βαθμούς αργά το μεσημέρι. Είναι σχετική υγρασία σε καλά επίπεδα. Ενώ στο Ηράκλειο και γενικά και στην υπόλοιπη Κρήτη αναμένεται να έχουμε καλό καιρό, αλλά εδώ δεν αποκλείονται κάποιες παροδικά αυξημένες συννεφιές, κυρίως στο ανατολικό και το ορεινό κομμάτι και του νησιού αλλά και του νομού. Λίγα πράγματα όμως, οι συννεφιές αυτές θα έχουν διαλυθεί μετά το μεσημέρι. Η βορειοδυτική άνεμη στα 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 8 βαθμούς το πρωί με 13 βαθμούς τις μεσημβρινές αργά ώρες. Μια σχετική υγρασία λίγο αυξημένη κυρίως το πρωί. Μια ματιά τώρα στην Κυριακή. Βλέπουμε τις ώρες πρόγνωσης πάνω δεξιά πάντα για να υπολογίσετε ποιες ώρες θα έχετε συννεφιά ή όχι, κυρίες και κύριοι. Και βλέπουμε ότι με συννεφιά θα ξεκινήσει το πρωινό της Κυριακής στα περισσότερα δυτικά και υπηρετικά τμήματα, ενώ στα ανατολικά με το ανατολικά η συννεφιά θα αρχίσει να κάνει την εμφάνισή της και να πυκνώνει κυρίως με το μεσημέρι προς το βράδυ στην Κρήτη και στο Δωδεκάνησα. Αυτή η συννεφιά θα έχει καλύψει τον ουράνιο θόλο σχεδόν ολόκληρη τη χώρα μέχρι και το βράδυ τη Κυριακή. Το πρωί τη Κυριακή δεν αναμένονται βροχέ, ίσω την Κέρκυρα να ξεκινήσει να βρέχει τοπικά και ασθενώ. Μέχρι και το μεσημέρι βλέπετε οι βροχέ θα περπατήσουν ανατολικότερα, θα επηρεάσουν σχεδόν όλη την υπηρετική χώρα. Κάποιε παροδικέ χιονοπτώσει πάνω από 1500 μέτρα. Έω και το απόγευμα θα βρέξει κατά τόπου και στα βόρεια και οι βροχέ θα δυναμώσουν κυρίω στα δυτικοκεντρικό ανατολικά όπω βλέπετε και υπηρετικά και νησιωτικά τμήματα, μέχρι και το βράδυ θα επηρεάσουν και περιοχές του Αιγαίου. Οι άνεμοι την Κυριακή θα έχουν στραφεί σε νοτιάδες, στα δυτικά θα έχουν ενισχυθεί αρκετά, φτάνοντας στα 6 με 7 τοπικά και πρόσκαιρα στα νυχτά του Ιουνίου δεν αποκλείονται και 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία το πρωί της Κυριακής θα προλάβει να πέσει και στους μείον 3, τοπικά και λίγο πιο χαμηλά στα ορεινά, ίσως κοντά στο 0 και λίγο κάτω από το 0 στις ορεινότερες περιοχές, όχι κάτω από 6 με 10 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι της Κυριακής, στα δυτικά εξαιτίας του νοτιά και στα νότια, θα έχουμε και 16, 17, στη Βόρεια Κρήτη και 18. Στην υπόλοιπη χώρα όμως η συννεφιά θα προλάβει να κρατήσει τον καιρό αρκετά ψυχρό στους 13 με 14 βαθμούς στα βόρεια και κεντρικά. Την Δευτέρα τώρα παρατηρούμε τα έντονα λευκά χρώματα που έχουν τα σύννεφα, είναι τα ιατοφόρα σύννεφα, είναι τα βροχοφόρα όπως σας λέω σύννεφα, να έχουν καταλάβει μεγάλο κομμάτι της επικράτειας, ενώ στα νότια τμήματα από το μεσημέρι και κυρίως προς το απόγευμα και μετά θα ανοίξει ο καιρός και με τα σημερινά προνοστικά στοιχεία φαίνεται να γίνεται αυτό.
Αλλά στην υπόλοιπη Ελλάδα η συννεφιά θα επιμείνει. Έτσι, βλέπουμε τη νύχτα προς το ξημέρωμα της Δευτέρας αρκετές βροχές στα βόρεια και τα ανατολικά, χιονοπτώσεις. Παρατηρούμε και πάνω από τα 1.300 με 1.500 μέτρα στην βορειοδυτική Ελλάδα. Οι βροχές θα διατηρηθούν πιο εκεστρεμμένες στα κεντρικά και τα βόρεια, ενώ θα ανοίξει ο καιρός, είπαμε, θα βελτιωθεί στις νοτιότερες περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι τη Δευτέρα θα πνέουν γενικά από νότιες διευθύνσεις και στα δυτικά και στα νότια, λίγο πιο ενισχυμένοι στην αρχή της ημέρας στα δυτικά, ενώ στις βόρειες βορειοανατολικές περιοχές θα επικρατήσουν βορειοανατολικοί άνεμοι, όχι ιδιαίτερα ενισχυμένοι. Θερμοκρασία το πρωί της Δευτέρα σε σημαντική άνοδο συγκριτικά με τα πρωινά των προηγούμενων ημερών, αλλά μέχρι τουλάχιστον και την Κυριακή το πρωί, βλέπετε, θα έχουμε ακόμα και κάτω από 8 με 14 βαθμούς Κελσίου. Θα μεταφερθεί λίγο και κάποια σκόνη. Πιο θερμές αέριες μάζες. Το μεσημέρι όμως της Δευτέρας τα βόρεια ψύχρα θα διατηρηθεί. Στα δυτικά και τα νότια που θα ανοίξει ο καιρός δεν αποκλείονται και 19, 20 και 21 βαθμούς Κελσίου. Όσον αφορά στην Τρίτη, η Νότια Ελλάδα θα απολαμβάνει μεγαλύτερα ανοίγματα με ανοιξιάτικη ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα, από την Αττική στην ουσία και βορειότερα, τα σύννεφα θα παραμείνουν δυστυχώς αρκετά πυκνά, κρατώντας αρκετά μουντό το σκηνικό του καιρού. Με τη συννεφιά, μάλιστα από τα δυτικά και κυρίως προς το βράδυ, να πυκνώνει ακόμα περισσότερο, καλύπτοντας και την Νότια Ελλάδα από αργά το βράδυ της Τρίτης. Την Τρίτη, αυτά τα ανοιχτά γαλάζια χρώματα υποδηλώνουν συννεφιά, η οποία θα είναι αρκετά πυκνή. Μέσα σε αυτά τα χρώματα, τα ανοιχτά γαλάζια και τα ελαφρώς πιο σκούρα, θα ψυχαλίσει και θα βρέξει κατά τόπους μόνο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι πολύ καλύτερος, όπως βλέπετε, στα ανατολικά, νοτιοανατολικά. Στα δυτικά, από αργά το βράδυ, θα ξεκινήσει και πάλι να βρέχει ασθενώς αρχικά και κατά τόπους. Οι άνεμοι και την Τρίτη θα παραμείνουν γενικά ανατολικοί, στα βόρεια προ ανατολική, ενώ στο Ιόνιο θα αρχίσουν να ενισχύονται λίγο περισσότερο προς το βράδυ της Τρίτης από νότιες γενικά διευθύνσεις. Ένας γαρμπής, όπως σας λέω. Ενώ η θερμοκρασία και την Τρίτη το πρωί δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, θα είναι πολύ καλές θερμοκρασίες. Σημειώνεται σημαντικά η πιθανότητα παγίτου ακόμα και στις ορεινότερες περιοχές. Το μεσημέρι τώρα της Τρίτης και πάλι ψύχρα διατηρείται εξαιτίας αυτής της συννεφιάς στα κεντρικά και τα βόρεια. Στα δυτικά όμως, εκεί όπου θα βγει ήλιος, ο υδράργυρος δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να σκαρφαλώσει και στους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Για την Τετάρτη, 25 Μαρτίου, φαίνεται ότι και τα σημερινά στοιχεία, η τάση του καιρού είναι για μια νέα αλλαγή από την Δυτική Ελλάδα προς την Ανατολική. Θα έχουν μια δέσμη βροχώνη και καταιγίδων, η οποία θα περάσει πάνω από το ελλαδικό χώρο μέσα στην 25η Μαρτίου. Και κατά πάσα πιθανότητα προς το βράδυ ο καιρός αρχίζει να βελτιώνεται από τα δυτικά, όπως βλέπετε, προς τα ανατολικά. Έτσι, η τάση του καιρού, θα δούμε και τη Δευτέρα φυσικά λεπτομέρειες, είναι από την Τετάρτη το πρωί βροχές στα περισσότερα δυτικά και υπηρετικά, οι οποίες θα επεκταθούν μέσα στην ημέρα στις ανατολικές, βορειοανατολικές περιοχές, ίσως έχουν και έντονο χαρακτήρα, ενώ παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βουνά της κεντρικής και κυρίως της βόρειας Ελλάδας, πάνω από τα 1.600 με 1.700 μέτρα όσον αφορά στο υψόμετρο. Από αργά το βράδυ θα πρέπει ο καιρός να ξεκινήσει να αρχίσει να βελτιώνεται στην δυτική και νότια Ελλάδα. Θα έχουμε πιθανή ενίσχυση σημαντική των νοτιάδων την Τετάρτη στις ανοιχτές θαλάσσιες, παραθαλάσσιες περιοχές και κυρίως στο Ιόνιο, αλλά και στα ορεινά. Αλλά ο υδράργυρος το πρωί της Τετάρτης βλέπεται σε υψηλά επίπεδα, όχι κάτω από 9 με 15 βαθμούς στα νότια, κοντά στους 3 με 10 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα. Ενώ το μεσημέρι της Τετάρτης γενικά θα παραμείνει ο υδράργυρος στους 12 με 15 βαθμούς, με ψύχρα θα την έχει, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια και πιο συγκεκριμένα και στα πιο ορεινά τμήματα. Στα πολύ νοτιοανατολικά τμήματα, από Κρήτη και κυρίως Δωδεκάνησα, δεν αποκλείεται να έχουμε και 18-20 και την 25η Μαρτίου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που επιλέξατε και απόψε μας για τη δική σας μετεοενημέρωση. Να σας πω ότι η τάση του καιρού μέχρι και τα τέλη του μήνα φαίνεται να έχει άστατο χαρακτήρα ο καιρός. Θα πρέπει να εκδοθούν αρκετές βροχές στην χώρα μας μέχρι και τα τέλη του Μάρτη, επαναλαμβάνω. Θα είναι μαλακός ο καιρός κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και τα νότια, λίγο πιο ψυχρός στα ορεινότερα και βορειότερα τμήματα. Λεπτομέρειες φυσικά και τη Δευτέρα εδώ στο weather του umbrella.com. Μην το ξεχνάτε να το επισκέπτεστε. Αξίζει τον κόπο να το έχετε στα αγαπημένα σας. Καλό Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα πάλι, κύριε.